Οι φορείς εδώ πέρα, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε εμείς από τη σειρά μας που παρευρίσκεστε όλοι σήμερα εδώ. Τα αιτήματά μας είναι αιτήματα επιβίωσης. Δεν βγαίνουμε έξω ούτε για την πλάκα, ούτε γιατί είμαστε επαγγελματίες. Επαγγελματίες άλλοι είναι, όπως είναι ο σημερινός πρωθυπουργός, επαγγελματίας ο οποίος ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική και εκτυπωθεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν μπορεί να λένε όλοι προεκλογικά, όλες οι κυβερνήσεις και ο τωρινός και οι προηγούμενες που πέρασαν, να μιλάνε ότι ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας είναι ο παραγωγικός τομέας της περιοχής, της χώρας, και να βλέπουμε να δίνουν αφορολόγητο πετρέλαιο σε εφοπλιστές, αφορολόγητο πετρέλαιο σε κλινικάρχες, αφορολόγητο πετρέλαιο σε ξενοδόχους και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους να τους βάζουν με ένα 60 και να το πάμε και ευρωπαϊκά, γιατί το παίζουν και Ευρωπαίοι. 0,70 λεπτά είναι το αγροτικό πετρέλαιο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ πέρα οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες πληρώνουμε ένα 60. Ρήτρα αναπροσαρμογής θα μας επιβληθεί. Ποιος κτηνοτρόφος και ποιος αγρότης θα πάει να ποτίσει τα χωράφια του, θα πάει στο Μαντρίτου με αυτά τα ποσά στο ρεύμα. Κανένας μας. Αύριο το πρωί θα ξεκληριστούμε όλοι. Απαιτούμε εδώ και τώρα λύσεις και διάλογο πάνω στα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία είναι αφορολόγητο πετρέλαιο όπως αυτούς που ανέφερα. Απαιτούμε αγροτικό ρεύμα, επιδότηση επί των γεωργικών φαρμάκων και εφοδίων και επιδότηση στις ζωοτροφές. Τι να το κάνουμε αν μας μειώνει από το 13% το ΦΠΑ, το φτάνει στο 7%. Όλοι εδώ πέρα κρατάμε βιβλία. Είναι δώρο άδωρο, είναι σκέτη και ξεκάθαρη προειδία. Διάλογος λοιπόν επί βάση των ετοιμάτων μας. Και όσο για τον καινούργιο υπουργό, κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω ένα πράγμα. Ο Λύκος που λένε και κτηνοτρόφοι δεν αλλάζει.